Κλίμα. Ο 12ος Διεθνής Μαραθώνιος Μέγας Αλέξανδρος πέρασε πλέον στην ιστορία. Μαζί μας στο στούντιο για την αποτίμηση της διοργάνωσης και μιας πολύ ωραίας ημέρας για την Θεσσαλονίκη και την Κεντρική Μακεδονία γενικότερα, ο Γενικός Διευθυντής της Οργανωτικής Επιτροπής, ο κύριος Δρόσος Χριστόπουλος. Καλησπέρα, καλώς ήρθατε. Καλησπέρα. Κουρασμένος αλλά ανακουφισμένος, υποθέτω. Πάρα πολύ χαρούμενος και καθόλου κουρασμένος. Όταν είμαστε χαρούμενοι, δεν έχουμε κούραση ποτέ. Όχι μόνο εγώ, όλα τα παιδιά σήμερα ήταν στις θέσεις τους, όλα τα παιδιά, το κέντρο εγγραφών ήταν στα γραφεία και υπήρχε μια πάρα πολύ όμορφη ατμόσφαιρα. Χαρακτηριστικά μάλιστα, ένα πρώην στέλεχό μας και πάντα φίλος μας, αλλά και θα ξανααποτελέσει στέλεχος σε λίγες μέρες, επειδή ήταν εκτός Ελλάδος, καθηγητής του marketing, πέρασε να μας δει. Και είδε μια φοβερή ατμόσφαιρα και λέει, και να μην ήξερα το τι έγινε χθες, θα καταλάβουν αυτή την ατμόσφαιρα ότι όλα πήγαν πάρα πολύ καλά. Τα είπαμε αρκετές φορές και με εσάς και με τα περισσότερα από τα άλλα, τα υψηλόβαθμα στελέχη, αν μου επιτρέπετε η έκφραση, που είχαν αναλάβει, είχαν επιφορτιστεί την διοργάνωση. Τώρα πλέον έχοντας πίσω μας τον 12ο Διεθνή Μαραθώνιο, τι είναι αυτό που σας αφήνει μια ευχάριστη γεύση, τα περισσότερα από ό,τι αντιλαμβάνομαι, αλλά και τι είναι αυτό που αισθάνεστε ότι θα μπορούσατε να το είχατε κάνει, αν όχι καλύτερα, διαφορετικά ενδεχόμενα? Θα το πω αλλιώς. Εμείς συνεχίζουμε την προσπάθεια να γινόμαστε όλο και καλύτεροι. Φάνηκε ότι είμαστε σε πολύ καλό δρόμο. Η εικόνα που έβγαλε η πόλη ήταν καταπληκτική, κατά κοινή ομολογία. Δεν υπήρχε άνθρωπος που να το έζησε και να μην το χάρηκε και υπερβολικά. Βοήθησε και ο καιρός. Βοήθησε η πολύ μεγάλη συμμετοχή του κόσμου, κάθε ηλικίας και επίπεδου. Βοήθησε η από πολύ μεγάλη. Από 9 ως 85, αν ακριβώς. Γιατί ο Κυρφώτης είχε πρόβλημα στο γόνατο γι' αυτό. Ο Κυρφώτης είχε πρόβλημα στο γόνατο και δεν αγωνίστηκε. Αλλά θα αγωνιστεί. Δεν αγωνίστηκε χθες. Στον νυχτερινό. 14 Οκτωβρίου θα είναι παρόν. Επίσης, είχαμε δώσει πάρα πολύ σημασία στη λεπτομέρεια. Και αυτό το επιδιώκουμε. Και αυτό φάνηκε από απλά πράγματα, αλλά πολύ ουσιαστικά. Δηλαδή η εικόνα που έδειχνε εσείς κάνατε μια εκπληκτική δουλειά. Φάνηκε αυτό, η εικόνα που έβγαλε ήταν απίστευτη. Δηλαδή, ας πούμε, απλό πράγμα, οι αψίδες ήταν τέλειες, πανέμορφες. Δηλαδή δεν είχε το παραμικρό ψεγάδι. Από εκεί και πέρα, τα πιο πολλά πράγματα τα ένιωσαν οι ίδιοι δρομείς. Την υποστήριξη που ένιωθαν οι μαραθωνοδρόμοι, κατά πρώτον, που χρειάζονται και την περισσότερη υποστήριξη. Έχουμε απίστευτα κολακευτικά σχόλια από την υποστήριξή τους και από το πόσο πολύ ευχαριστήριες επιστολές μας στέλνουν, από το πόσο πολύ καλά ένιωσαν κατά τη διάρκεια του αγώνα. Παρότι οι καιρικές συνθήκες μόνο αυτούς δεν βοήθησαν, όλους τους βοήθησαν. Τους απλούς δρομείς υγιές τους βοήθησαν. Ναι. Χάρηκαν τη γιορτή, χάρηκαν το διαφορετικό χρώμα που πήρε η πόλη, χάρηκαν τα πάντα. Οι μαραθωνοδρόμοι. Εκεί που χρειάστηκαν βοήθεια, γιατί όντως είχε λίγο ζέστη και λίγο νότιο άνεμο, που σημαίνει όχι και τόσο καλές συνθήκες αγωνιστικές για αυτούς, δέχτηκαν μια εκπληκτική υποστήριξη από εμάς. Έτσι λοιπόν, συνολικά η αποτίμηση είναι πάρα πολύ θετική, διότι αυτό φάνηκε και στην εικόνα, αλλά φάνηκε και σε αυτό που νιώσαν όλοι οι συμμετέχοντες. Νομίζω ότι μπορούμε να δούμε μαζί το σχετικό θέμα με το ρεπορτάζ, με τις δηλώσεις των πρωταγωνιστών, τις δηλώσεις των νικητών. Και αμέσως μετά θέλω να σχολιάσουμε λίγο περισσότερο το τι ισχύει σε καθαρά αγωνιστικό επίπεδο, όσο αφορά τον διαγωνιστικό μαραθώνιο αυτών καθεαυτών. Αλλά ας δούμε μαζί το θέμα, να δούμε τι δήλωσαν μεταξύ άλλων οι νικητές, ο Μιχάλης Παρμάκης και η Σόνια Τσεκίνη. Περισσότεροι από 20.000 δρομείς κάθε ηλικίας και επίπεδου φυσικής κατάστασης από 54 χώρες συμμετείχαν στο 12ο Διεθνή Μαραθώνιο Μέγας Αλέξανδρος με σύνθημα «Όλοι μπορούμε, όλοι συμμετέχουμε». Έστειλαν μήνυμα άθλησης και υγείας μέσα από τη διοργάνωση που ήταν αφιερωμένη στο μαραθωνοδρόμο Στέλιο Κυριακίδη. Ήταν μια γιορτή για τη Βόρεια Ελλάδα που εκτός από αθλητικό είχε όπως πάντα κοινωνικό, πολιτιστικό, τουριστικό και επιστημονικό χαρακτήρα. Νομίζω κάθε χρόνο ανεβαίνουν οι προσδοκίες των συμμετεχόντων, νέο ρεκόρ συμμετοχών, αλλά είναι μοναδικός αγώνας. Είναι το μεγαλύτερο αθλητικό γεγονός δρομικό στην Βόρεια Ελλάδα. Βλέπουμε, θα το επιβεβαιώσουν εδώ πέρα και οι άνθρωποι που το διοργανώνουν, ότι ο κόσμος κάθε χρονιά ξεκινάει από όλο και πιο μακριά στη Βασίλη Σόλγας, που σημαίνει ότι έχει γίνει πια ένας θεσμός που είναι στο ετήσιο καλεντάρι του κάθε αθλητή που συμμετέχει και στο μεγάλο μαραθώνιο, αλλά και σε όλους αυτούς που τρέχουν τα 5 και τα 10 χιλιόμετρα.
Η εκκίνηση του μαραθωνίου δόθηκε στην κεντρική πλατεία της Πέλλας, ενώ οι αθλητές τερμάτισαν στο ύψος του αγάλματος του Μεγάλου Αλεξάνδρου στην παραλία της Θεσσαλονίκης. Στους άνδρες πρώτος αναδείχθηκε ο Μιχάλης Παρμάκης με χρόνο 2 ώρες 28 λεπτά και 16 δευτερόλεπτα. Δεύτερος ο Κυριάκος Σιμιριώτης, τρίτος ο Κυρίλ Κιλίζη από την Αλβανία. Ήταν η πρώτη φορά στην ιστορία του θεσμού έπειτα από 12 χρόνια που Έλληνας δρομέας κατάφερε να τερματίσει στην πρώτη θέση. Στις γυναίκες νικήτρια ήταν η Σόνια Τσεκίνη. Αυτό το εξάμεινο η αλήθεια είναι ότι δούλεψα σκληρά. Με αυτές τις συνθήκες όμως, όπως βλέπετε, είχαμε για περίπου 30 χιλιόμετρα πάρα πολύ ήλιο. Ήμουν γυμνασμένος καλά. Έκανα ό,τι μπορούσα σε μια πόλη όπως έχω πει που με έχει αγαπήσει. Σε αυτό το σημείο, ένα λεπτό θα μου δώσετε λίγο να πω πάρα πολλά ευχαριστώ και στην Κοζάνη, στην περιφέρειά μου, στο Σπάρτακο, σε όλους τους ανθρώπους στην περιοχή που με έχουν στηρίξει. Είμαι πολύ ευχαριστημένη γιατί είχαμε και τον αέρα κόντρα, ο ήλιος χτυπούσε πάρα πολύ, είχε ζέστη. Παρά όλα αυτά, τα πήγα πολύ καλά. Εξετάζεται τώρα άμα έπιασα το όριο, γιατί στο τέλος δεν φρόντιζα να δω την ώρα. Αλλά άμα δεν το έχω πιάσει, μετά από ένα μήνα πάλι θα τρέξω μαραθώνιο για να πιάσω το όριο για Λονδίνο. Καλή επιτυχία! Πέρα από το μαραθώνιο, στο πρόγραμμα υπήρχαν οι δρόμοι υγείας και δυναμικού βαδίσματος 10 και 5 χιλιόμετρων, όπως και ο δρόμος 1.000 μέτρων μαθητών δημοτικών σχολείων. Στα 10 χιλιόμετρα νικητής ήταν ο Κώστας Γκελαούζος με χρόνο 31 λεπτά και 9 δευτερόλεπτα. Στις γυναίκες πρώτη τερμάτισε η Αναστασία Καρακατσάνη με 34 και 52. Μου άρεσε πολύ η διαδρομή. Είμαι σε κατάσταση που βάζω πολλά χιλιόμετρα επειδή τρέχω πάλι μαραθώνιο σε 29 μέρες από τώρα. Ήταν μέσα στην προπόνησή μου, αλλά πιστεύω ότι μου έκανε πάρα πολύ καλό γιατί αυτό που είπα και πριν είχα μια πολύ καλή διαδρομή και μπόρεσα να βελτιώσω έτσι την προπόνησή μου και τα χιλιόμετρα. Ο αγώνας πέρασε πάρα πολύ γρήγορα. Ήταν ευχάριστος, δηλαδή τα χιλιόμετρα περνούσαν χωρίς να το καταλάβουμε καν. Η διαδρομή ήταν ακριβώς αυτό που χρειάζεται ένας αγώνας. Είχε την ανηφόρα, την κατηφόρα χωρίς υπερβολή. Το μαραθώνιο κάλυψε ζωντανά από τις 8 το πρωί και για 5 ώρες η ΕΡΤΡΙΑ. Που νομίζω ότι οι εικόνες, κύριε Χριστόπουλε, μιλάνε από μόνες τους και αποτυπώνουν σε ένα βαθμό και το κλίμα για το οποίο μιλούσαμε και νωρίτερα, τις εντυπώσεις που αποκόμισαν κυρίως οι απλοί δρομείς, οι απλοί πολίτες που επέλεξαν να τρέξουν. Σας είπα και σας τρόμαξα λίγο ότι ήθελα να συζητήσουμε για το καθαρά διαγωνιστικό κομμάτι. Έκανε εντύπωση η απουσία ουσιαστικά των παραδοσιακά πολύ πετυχημένων πρωτοκλασσάτων δρομέων από τις αφρικανικές χώρες μεγάλων αποστάσεων. Δεν ξέρω αν έπαιξε ρόλο σε αυτό το γεγονός ότι είναι η περίοδος κατά την οποία διοργανώνονται μεγάλοι και πιο παραδοσιακοί, αν θέλετε, μαραθώνιοι δρόμοι σε πολλές άλλες πόλεις του εξωτερικού. Νομίζω χθες είχαμε την ίδια ώρα σχεδόν και στην Ρώμη. Παντού. Ο Απρίλιος είναι ο μήνας των μαραθωνίων. Διοργανώνονται οι μεγαλύτεροι μαραθώνιοι στην Ευρώπη. Για καλή μας τύχη, γιατί αυτό είναι τυχαίο, από όλους αυτούς πρώτη στη λίστα του προγράμματος της ΕΙΜΣ, της Παγκόσμιας Ομοσπονδίας Μαραθωνίων Δρόμων, είμαστε εμείς. Alexander the Great Marathon, είμαστε οι πρώτοι. Και όλοι οι άλλοι έπονται στη σειρά που φαίνεται. Φαίνεται όμως ότι Απρίλιος είναι όλοι οι μαραθώνιοι γίνονται. Mm-hmm. Εμείς, το ρωτάω επειδή ακόμη και από την πρώτη ακόμα διοργάνωση πριν από 12 χρόνια ήταν μεγάλη συμμετοχή των δρομέων μεγάλων αποστάσεων από την Αφρική, οι οποίοι ήταν και μόνιμοι νικητές, έτσι. Λοιπόν. Φέτος δώσαμε πάρα πολύ σημασία να μετουσιώσουμε όλη αυτή την εμπειρία όλων αυτών των χρόνων σε αποτέλεσμα υποστήριξης. Mm-hmm. Αυτό φάνηκε, όπως είπαμε, το έβγαλε η εικόνα. Όλα ήταν πανέμορφα. Και οι δρομείς ευχαριστήθηκαν πάρα πολύ και στην υποστήριξή τους, αλλά και σε αυτά που έδωσε η διοργάνωση αυτού. Τώρα, ένας απλός δρομέας των 5 χιλιόμετρων έτρεξε με τα νερά του, με τα ισοτονικά του, με τους χυμούς του, με τις μπανάνες του, με τις μπάρες δημητριακών. Ο δρόμος που είχε τα ξεχνά. Ναι, και τι δεν κάναμε για αυτούς. Όσον αφορά το κομμάτι ξένοι αθλητές, μιμηθήκαμε για πρώτη φορά αυτό που έκανε πέρσι η Αθήνα και συμφωνούμε πάρα πολύ και καλά έκανε που το έκανε και η Αθήνα, με την οποία συνεργαζόμαστε τέλεια. Mm-hmm. Δώσαμε βαρύτητα στους Έλληνες πρωταθλητές να στηρίξουμε αυτούς, γιατί αυτός ο αγώνας είναι και διεθνής. Είναι και για πρωταθλητές. Κακά τα ψέματα, οι ξένοι αθλητές, κυρίως της Αφρικής, είναι πολύ καλύτεροι από τους λευκούς. Είναι πολύ εύκολο για μας, όπως κάθε χρόνο. Είναι πραγματικότητα. Ναι, αυτή είναι η αλήθεια. Πολύ εύκολα έχουμε και τους κατάλληλους ανθρώπους και τις κατάλληλες διασυνδέσεις να προσκαλέσουμε ξένους αθλητές. Δεν το κάναμε επισήμως. Αυτό δεν σημαίνει ότι η διοργάνωση είναι ενταγμένη στο διεθνές καλεντάρι και είναι επιστοποιημένη από την ΙΑΦ το να επιτυχάνουν όρια. Μπορεί να έρθει ένας αθλητής από την Κίνα, Κινέζος, να πιάσει εδώ το όριο και η Κινέζικη Ομοσπονδία να το δηλώσει το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα του Λονδίνου. Υπήρχαν οι αθλητές στην Κινέζικη Ταϊπέη. Υπήρχαν
από πολλά κράτη. Λοιπόν, εμείς δεν καλέσαμε επισήμως, αλλά είμαστε ανοιχτοί φυσικά σε όλο τον κόσμο να έρθει συμμετάσχει. Και αυτή είναι η χαρά μας και αυτή είναι η προσπάθειά μας. Mm-hmm. Και σας πληροφορώ ότι αμέσως μετά η προσπάθεια πλέον ενός ολόκληρου team που έχει σχηματιστεί είναι αφού τεχνικά μπορούμε να υποστηρίξουμε την προσπάθεια των δρομέων, να κάνουμε τα πάντα πλέον με τις κατάλληλες επαφές με το εξωτερικό για να φέρουμε κόσμο στην πόλη να συμμετάσχει, να ενισχύσουμε το κομμάτι αθλητικός τουρισμός προς την πόλη και συγχρόνως να φέρουμε και πάρα πολύ καλούς αθλητές. Έτσι λοιπόν σας το λέω, σίγουρα του χρόνου θα ξαναφέρουμε πάρα πολύ καλούς αθλητές. Φέτος το αφήσαμε ανοιχτό, δεν καλέσαμε εμείς επισήμως, αλλά φυσικά και ήρθαν πολλοί να τρέξουν. Δώσαμε βαρύτητα στους Έλληνες για να πάρουν αυτοί κάποια πριν που δίνουμε, που είναι αρκετά σημαντικά, που τους βοηθάνε πάρα πολύ στην προσπάθειά τους. Mm-hmm. Διότι όταν είναι ξένοι, αυτόματα αυτά τα χάνουν. Mm-hmm. Έτσι λοιπόν, δώσαμε σημασία στους Έλληνες να εμφανίσουμε, να χαρούν και οι Έλληνες φίλαθλοι τους Έλληνες πρωταθλητές και συγχρόνως να οικονομηθούν και να οικονομικά να ενισχυθούν. Μάλιστα. Ήσασταν σαφείς. Συγχαρητήρια και πάλι για μια άρτια διοργάνωση κατά γενική ομολογία. Καλή δύναμη πλέον με ορίζοντα τον Οκτώβριο και τον νυχτερινό ημιμαραθώνιο. Ευχαριστούμε θερμά τον κύριο Δρόσο Χριστόπουλο. Ευχαριστούμε και εμείς και ειδικά την ΕΡΤΡΙΑ που υπερέβαλε αυτό και έβγαλε αυτή την ωραία εικόνα παρά έξω. Να είστε καλά. Ευχαριστούμε. Ευχαριστούμε πολύ. Φίλες και φίλοι, αλλάζουμε και πάλι κλίμα.